Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ένα από τα τελευταία βίντεο για το 2020. Σήμερα έχουμε rewards, είναι 31 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, παραμονή πρωτοχρονιάς και θέλουμε να κλείσουμε έτσι τη χρονιά του FIFA για το 2020 κάπως καλά. Βέβαια δεν έχουμε τρομερά πράγματα για τα rewards, θα σας πω πολύ γρήγορα τι ακριβώς παίζει. Ουσιαστικά θα ανοίξουμε rewards από δύο accounts σήμερα. Το ένα θα είναι το δικό μου account, το RTG, και το άλλο θα είναι το pay to win account μου. Σε κανένα από τα δύο δεν έφτασε σε υψηλό rank. Στο RTG το άφησε στο 14-2. Ένα πολύ καλό σκορ, αλλά προσπάθησα να παίξω από το pay to win. Και στο pay to win το άφησα στο 17-4. Νομίζω έχασα την Elite 1, οπότε δεν κυνήγησα κάτι παραπάνω. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι ακριβώς γίνεται όμως. Αρχικά να δείτε λίγο την ομάδα πώς έχει διαμορφωθεί πριν πάμε στα rewards. Που όπως βλέπετε αυτή ήταν η ομάδα με την οποία έπαιξα Weekend League και ξαναλέω έκανα 14-2, που αποδεικνύει κιόλας για μένα τουλάχιστον ότι το pay to win δεν παίζει και καθοριστικό ρόλο για το φετινό τουλάχιστον παιχνίδι. Στο τέρμα έχω τον Ter Stegen, ο οποίος ήταν untradeable, τον είχα πετύχει από το 85+, νομίζω, ή από το 83+, νομίζω από το 83+ βασικά ο Ter Stegen. Κλασικά πράγματα, Mbappé, Klosterman στην άμυνα, όπου Yolo untradeable, τον οποίο τον είδατε στο προηγούμενο βίντεο με τα rewards. Μπορώ να πω ότι είναι μια εξαιρετική κάρτα αμυντικά και στο physical. Έχει θέμα με το pace βέβαια, το καταλαβαίνετε αυτό, και επειδή εγώ παίζω με υψηλά τη γραμμή μου, έχει ένα θεματάκι ο Πουγιόλ. Παρόλα αυτά είναι καταπληκτικό το defending του, δηλαδή λες ότι έχεις ένα βράχο πίσω στην άμυνα. Αν μπορούσε ο Πουγιόλ να είχε ένα 75 pace, θα ήταν πάρα πολύ καλός για το φετινό παιχνίδι. Είναι κοντά στα κυβικά του Ramos, θα πω εγώ σαν κάρτα, με πολύ καλύτερο defending. Τι να πω για τον Τεό Ερνάντες. Ο Τεό Ερνάντες είναι μία από τις καλύτερες κάρτες στο left back. Νομίζω ότι μπορώ να πω και με μία μικρή έτσι επιφύλαξε ότι ίσως να είναι και ο καλύτερος left back που έχω δοκιμάσει εγώ στο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε τα αστεράκια ουσιαστικά του Mendy, θεωρώ ότι in game είναι πολύ καλύτερος. Κανένας δεν με πέρασε ούτε μία φορά από την πλευρά του Τεό Ερνάντες, και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. 300 χιλιάρικα κάνει αυτή η κάρτα. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που τον πετύχαμε στο RTG. Ζακάρια πάρα πολύ καλό στο κέντρο. Drop between defenders το 4-1-2-1-2. Ο Αουάρ καταπληκτικός. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ όπως βλέπετε από τη θέση του Καμ. Αυτά τα 17 παιχνίδια. Ένα παιχνίδι πρέπει να ήταν Rivals, μάλλον 14-2 και ένα παιχνίδι Rivals. 19 γκολ, 13 assist από τη θέση του Καμ. Πάρα πολύ καλός. Ο Αουάρ κουβαλούσε από ένα σημείο και μετά. Ο Σανσόν είναι GG για το 4-1-2-1-2. Είναι ένα σχεδόν ολοκληρωμένο CM, θα πω εγώ, με τα stats που έχει και το βλέπετε κιόλας τους ή άλλους με Shadow. Ο Γκορέτσκα ήταν ο επόμενος του κέντρου. 4-1-2-1-2, CDM ήταν ο Ζακάρια, το ένα CM ο Σανσόν, το άλλο CM ο Γκορέτσκα, που είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένος και από αυτόν. Είναι ουσιαστικά τα μόνα tradable coins που έχω δεσμευμένα πάνω του. Φυσικά ο Ousmane Dembélé κουβαλάει, κάνει πλάκα τους πάντες για απλή χρυσή κάρτα του. Δεν υπάρχει αυτή η κάρτα. Και ο Coman που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μόνο του μείον είναι το 3 weak foot. Η διάδα της επίθεσης ήταν ο Coman με τον Dembélé. Ήθελα πάρα πολύ pace στο συγκεκριμένο σύστημα και νομίζω ότι αυτές οι κάρτες το έχουν το pace. Πολλά γκολ από τον Coman, πολλά γκολ από τον Dembélé. Η ομάδα είναι πολύ GG. Χρησιμοποιούσα κάποιες φορές και τον Beckham σαν CM, έβγαζα τον Sanson και έμπαινε σαν αλλαγή, και τον Ben Yedder καμιά φορά σαν striker στη θέση του Coman, και τον Zahan ήθελα περισσότερο τρεξίματα. Τον McTominay δεν τον χρησιμοποίησα καθόλου. Θα το δοκιμάσω όμως σε κάποια φάση. Περιμένω το κατάλληλο link για τον McTominay, και από όσο έχω πληροφορηθεί η σημερινή Team of the Week κάτι έχει από United. Πριν πάμε στα rewards, πάμε λίγο γρήγορα να σας δείξω ποια είναι η Team of the Week, την οποία την βλέπετε τώρα. Ξεκινώντας, μπαίνω πρώτη φορά από το RTG, μην δίνετε σημασία. Μαϊνιάν δεν μας λέει πάρα πολλά. Ο Denier είναι μια κάρτα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και έχει πολύ καλό pace. Και δεν ξέρω αν μπορώ να τον ταιριάξω με τα γαλλικά links. Είναι μια από τις κάρτες που θέλουμε για το RTG όμως. Λεγκλέ, κάρτα που θέλω απεγνωσμένα στο RTG. Θα αλλάξω όλη την άμυνά μου άμα βγάλουμε το Lenglet, να ξέρετε. Ter Stegen έχουμε πίσω Lenglet και δεξιά θα βρούμε ποιον θα βάλουμε. Αυτή την κάρτα τη θέλω πάρα πολύ και σκέφτομαι και τον Kappa CDM. Και αυτό. Τη θέλω πολύ αυτή την κάρτα του Lenglet. Lenglet που γιόλ, φανταστείτε λίγο στην άμυνα τι θα κάνουνε. Ο Ίτσο δεν μας ενδιαφέρει. Ζωάο Κανσέλο τον θέλω πάρα πολύ στο RTG. Γενικότερα αυτό είναι το καλό του RTG, ρε εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες που θέλουμε. Κάπως θα χρησιμοποιηθεί κι αυτός. Off-cam. Κασεμίρο δεν μου λέει πολλά. Καράσκο, τον λατρεύω τον Καράσκο στο draft. Θυμάστε τι έκανε. Τον θέλω απεγνωσμένα στο RTG μου. Για να βγάλω τον Coman ουσιαστικά, για να έχουμε παίχτη με 4-4 μπροστά. Αυτόν κι αν τον θέλω απεγνωσμένα. Από τα κόκκινα player picks της Gold 3. Αλλά είναι δύσκολο, είναι ρεαλιστικά δύσκολο τώρα, πέρα από την πλάκα. Αυτή είναι η κάρτα που θέλω πάρα πολύ στο RTG. Την θέλω περισσότερο στο RTG από όσο τη θέλω στο pay to win.
Ο Αλσόμα δεν λέει τίποτα. Ο Μούριελ είναι μια κάρτα που έχει το 4-4. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κακός. Για RTG εμένα μου αρέσει. Και ο Λαουτάρο είναι LF, είναι λίγο F αυτό από μόνο του. Δεν έχει τόσο πολύ pace. Αν και το 4-4 είναι καλό. Στις αλλαγές δυστυχώς δεν έχουμε κάτι πάρα πάρα πολύ ακραίο. Πιστεύω θα δούμε αρκετές κάρτες από εδώ πέρα έξω. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία. Στο RTG έχουμε πολλές κάρτες που χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε στα rewards. Από rivals αρχικά. Δεν έπαιξα ελάχιστα rivals, οπότε μην περιμένετε να έχουμε καλά rewards εδώ. Έχουμε rare electron players και prime mixed και τα untradeable. Εγώ λέω να πάμε εδώ πέρα στα untradeable, μπας και κατά λάθος μας δώσει κάτι και για το content περισσότερο. Rank 4 αφήστε το. Και πάμε και στο weekend league, στο οποίο έχουμε τα player picks, τα οποία μπορούν να μας φτιάξουν την ομάδα μας πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Gold 3 λοιπόν, 14-2, έπαιξα πάρα πολύ καλά. Και το ευχαριστήθηκα κιόλας από το RTG. 30k, 2 megapacks, 1 rare players και τα 2 player picks μαζί με το spots για το auto qualification. Είδαμε ποια είναι η team of the week. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες για το RTG που θα μας αλλάξουν την ομάδα και θέλω να πετύχουμε κάποια από αυτές, αν και το Gold 3 δεν είναι κάποιο ακραίο rank. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν ξέρουμε. Πάμε στο δεύτερο player pick. Δίνει από Premier League, δίνει τον Saka, ο οποίος δεν ξέρω τι αστέρια έχει, έχει 4 weak foot, 3 skills. Αυτό θα είναι η κάρτα που θα διαλέξουμε. Βέβαια έχει τραγικό finishing. Το μόνο που έχει είναι το pace. Δεν βλέπω ούτε long pass. Βλέπω ένα GG dribbling και μια πάρα πολύ καλή stamina. Έχει και defending αυτή η κάρτα. Είναι εκεί πέρα στο 60. Δεν έχει κάτι καλύτερο δυστυχώς. Δηλαδή θα πάρουμε τώρα τον Ruben Garcia, ο οποίος έχει και 2 weak foot. Σε καμία περίπτωση πάμε με τον Saka ή Saka. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Θέλαμε άλλον Άγγλο από την Premier League όμως. Το RTG τουλάχιστον. Για πάμε και στο πρώτο player pick να δούμε. Δυστυχώς σε μια αρκετά καλή team of the week που είχε παίκτες για να βοηθήσουν το RTG μας, δεν μας έδωσε. Αυτό λίγο με στενοχωρεί, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα πιάσαμε ακραία pools σε μια πολύ κακή team of the week και τώρα που είχαμε περισσότερες επιλογές δεν έχουμε κάτι που μας βοηθάει. Εδώ είτε πάρω τον Αλσόμα είτε τον Κάσερες δεν παίζει ρόλο και το rating. Πάμε με το Μαϊνιάν, αλλά στενοχωρήθηκα λίγο. Υπήρχαν κάρτες που μπορούσαν να βοηθήσουν το RTG. Anyway, πάμε στα πακέτα. Περίμενα μήπως είναι λίγο OP το Gold 3. Την προηγούμενη φορά ήταν πάρα πολύ. Πάμε εδώ πέρα στα Prime Mix, τα οποία ήταν untradeables από τα Rivals. Δηλαδή εδώ πέρα για να έχουμε κάτι χρήσιμο θέλουμε κάτι πολύ τρελό, όπως ήταν ο Πουγιόλ για παράδειγμα. Δεν είναι καν boards, το κάνουμε skip. Φεύγουμε από εδώ. Bruno Perez υπάρχει untradeable. Έφυγε. Πάμε στο επόμενο Prime Mixed Players. Νομίζω από αυτό εδώ πρέπει να βγει και ο Πουγιόλ την προηγούμενη φορά. Εκτός και αν εξαντλήθηκε εκεί όλο το Packlack, τι να σας πω εσείς. Ούτε εδώ έχουμε board. Τι ήταν αυτό, Conme Ball. Τι άκυρη κάρτα είναι αυτή. Ναι, Conme Ball, ό,τι να είναι. Lucas Vasquez Duplicate. Πάμε στο Rare Electrum Players Pack. Και αυτό untradeable. Και τα δύο Rare Electrum Players Packs είναι untradeables. Στο Fodder έχουμε board. Καταλάβες, το πάτησα. Αν και είναι untradeable, δεν έχει κάτι τρομερό. Δεύτερο και τελευταίο untradeable pack, το οποίο δεν είναι καν. Είναι Libertadores, δεν ξέρω αν κρύβεται κάτι από πίσω. Δεν έχω ιδέα. Μπερνάτ και τα λοιπά. Ο Μπάουμαν υπάρχει. Υπάρχει, ο Μπάμπα υπάρχει. Untradeable έφυγε. Πάμε στα τρία τελευταία packs, τα οποία είναι tradable. Μακάρι να βγάλουμε από εδώ πέρα κάτι για να έχουμε το profit που ψάχνουμε. Γιατί στο RTG είναι που ψάχνουμε το profit, όχι στο pay to win. Board είναι Champions League. Θα ξεβρέσει τι θα είναι. Γάλλος είναι. CM είναι. Ο Σανσόν είναι. Ωραία, έχουμε καλύτερη κάρτα του Σανσόν. Όχι, ο Ρονζιέ, ούτε καν ο Σανσόν. Λοιπόν, προχωράμε από εδώ πέρα. Έχουμε τον Μίτσο και τον Λοζάνο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Πάμε στο δεύτερο Mega Pack. Μήπως αλλάξει εδώ πέρα κάπως το Packlack. Κάτι καλό. Όχι, όχι, είναι πολύ κακά τα rewards για το RTG. Μάλλον εξαντλήθηκε το Packlack στον Πουγιόλ, πιστεύω. Φεύγουμε από εδώ. Και πάμε στο τελευταίο pack για το RTG. Rare Players Pack. Το ανοίγουμε, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε, αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι, έστω λίγο profit, ένα walkout. Πω πω τίποτε, ένα board της κακιάς ώρας, χρυσό ήταν κιόλας από ό,τι είδα, ούτε καν inform. Όχι, είναι ένα πάρα 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 πολύ κακό pack opening για το RTG που, να σας πω την αλήθεια, εδώ πέρα ήθελα περισσότερο τα pools. Πάμε να κάνουμε αλλαγή, πάμε στο pay to win και επιστρέφουμε. Αυτή είναι η ομάδα μου, ακριβώς έτσι έπαιξα σε αυτό το weekend league, με Ντεχέα πίσω στο τέρμα, ο οποίος ήταν GG. Σε Μέδο δεξιά, ο οποίος υπενθυμίζει για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ σπασμένος, δεν είδα καμία διαφορά από τον Λίμα, οπότε οκ. Αντάμα, θα πολυσυζητηθεί αυτή η κάρτα.
Και τον είδαμε και πάρα πολύ και στο τουρνουά που κάναμε, που διοργανώσαμε με το Madney και το God στο Facebook, που διεξήχθη τις προηγούμενες ημέρες με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είδαμε πάρα πολύ τον Αντάμα Τραωρέ, ένα κλατσάρι για πάρα πολλά παιδιά. Εγώ θα πω ότι το τεράστιο προτέρημα αυτής της κάρτας είναι το pace, γιατί προλαβαίνει τους πάντες. Το defending του όμως δεν είναι τόσο on point, ήταν αρκετά επιρρεπής, έκανε λάθη. Θεωρώ ότι ίσως να είναι καλύτερο στο CDM. Μπορεί να τον δοκιμάσω εκεί, μπορεί να τον δοκιμάσω και σε right back ή σε left back βασικά, επειδή έχει καλό αριστερό πόδι, γιατί του αλλάξανε το πόδι. Σαν CB δεν μου ενέπνευσε πάρα πολύ σιγουριά, να πω την αλήθεια. Έκανε αρκετά λαθάκια και έκανε και αρκετά πέναλτι. Βαράν, Μεντί, τα κλασικά πράγματα, δεν θα σχολιάσουμε κάτι γι' αυτό. Πάμε στην άλλη κάρτα που έχει πολύ συζητηθεί. Ρομπέρτο Φιρμίνο. Τα μάτς που βλέπετε είναι squad battles, οπότε τα goals του έχουν χαλάσει, δεν είναι ενδεικτικά. Αλλά τα είχε πάει πάρα πολύ καλά, είχε δώσει πάρα πολλές assist. Στα battles πρέπει να δώσει ή 2 ή 3 assist. Είχε τρομερές assist το Φιρμίνο και έπαθα σοκ. Που δείχνει πόσο καλή φυσικά είναι η κάρτα του στο κέντρο για να πασάρει και να δίνει έτοιμα goal. Με χαλάει λίγο το ότι έχει χαμηλό pace. Μπορώ να σας το πω αυτό, ότι στο pace του νιώθω ότι είναι λίγο βάρκα στο γυαλό. Τα υπόλοιπα βέβαια είναι πάρα πολύ καλά και λίγο το combo pace dribbling. Με ξενερώνει. Λίγο του έχουν ρίξει εκεί το agility, αυτό λίγο με χάλασε. Το defending του είναι καταπληκτικό όμως. Αν παίζετε 4-1-2-1-2 σαν εμένα, σας την προτείνω αυτή την κάρτα. Και επίσης και για CDM σε 4-2-3-1 ή 4-3-2 χρησιμοποιεί το Φιρμίνο. Η stamina του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κουβαλάει μέχρι team of the season και παρακάτω. Μόνο στο pace στερεί για μένα στο φετινό μέτα του FIFA αυτή η κάρτα. Δηλαδή, αν είχε ένα 83 pace, θα μιλούσαμε για μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε δει γενικότερα. Είπα να δοκιμάσω Καντέ. Γιατί όχι, και να σας πω την αλήθεια, έμεινα super ευχαριστημένος. Ο Καντέ έκανε αυτό που έπρεπε. Δοκίμασα Ousmane Dembélé Freeze. Αρκετά καλός, έχασε 1-2 γκολ που ήταν πολύ εύκολα, με ξενέρωσε. Αλλά γενικότερα πάρα πολύ καλός. Τον αγόρασα ένα 138, δεν έχω ιδέα πόσο έχει αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην έχω χάσει πάρα πολλά coins. Και μπροστά η τριάδα κλασικά πράγματα, ο Κρόιφ Πετσοκόφτης, Νεϊμάρ το ίδιο. Και ο Ρενάτο Σάντσε σε 4-1-2-1-2. CDM ο Καντέ, τα δύο CM ο Φιρμίνο με τον Ρενάτο Σάντσες, Κάμο Νεϊμάρ και Strikers, η Κρόιφ και Ντεμπελέ. Έξω δεν χρησιμοποιήθηκε κανένας από αυτούς, ας δώσουμε και contracts στον Φάτι. Έχουμε 7 εκατομμύρια, μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα, αλλά σας λέω το pay to win δεν παίζει κανένα ρόλο. Εδώ στο store έχουμε ένα premium team of the week pack, το οποίο θα το ανοίξουμε στη σημερινή team of the week, γιατί άμα το κρατήσουμε δεν έχει και κανένα απολύτως νόημα. Οπότε πάμε στα rivals. Δεν ξέρω καν εδώ πέρα, Division 1 είμαι, αλλά δεν ξέρω σε ποιο rank έχω τερματίσει. Δεν έχω. Έχουμε 32.500 coins. Θα πάρουμε τα untradables και εδώ πέρα, να πάμε λίγο έτσι στο πιο teleoptic. Αν πετύχουμε κάτι, βέβαια δεν υπάρχει promo και αύριο θα βγουν οι headliners και δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ τώρα να σας πω την αλήθεια, ειδικά από το pay to win. Πάμε και footy champions που εδώ πέρα έχουμε gold 2. Έκανα 17 νίκες, είχα 17-2, κυνήγησα Elite 1, έκανα 2 απανωτές ήττες, το άφησα 17-4, φινίτο όλα μουσικά, πάμε παρακάτω. Χάθηκε Elite 1 ακόμη μια φορά. 45k, ένα rare gold pack και 2 rare mega packs, πολύ μέτριο το rank της gold 2 σε άποψη packs, αλλά έχει 2 player picks. Είδατε ποια είναι η team of the week, υπάρχουν καλές κάρτες. Για το pay to win ρεαλιστικά ψάχνουμε κάτι σε, μάλλον Rashford. Ακόμα και ο Λεγκλέ νομίζω ότι δεν έχει. Μόνο ο Ράσφορντ νομίζω είναι στο pay to win, οπότε γι' αυτό δεν ζητάω και κάτι. Πάμε να δούμε το πρώτο. Και μη χειρότερα, ακόμα χειρότερα player picks από το RTG Τσαλχάνογλου. Και πάμε και στο δεύτερο player pick. Δεν περιμένω κάτι στο pay to win, να σας πω την αλήθεια. Είναι το κλασικό, γι' αυτό στενοχωρήθηκα για το RTG, γιατί εκεί μπορούσε να δώσει κάτι. Θα πάρουμε τον Έντουαρντ, έχει και 4-4. Νομίζω ότι θυμάμαι αυτή την κάρτα από πιο παλιά. Έχει 86 finishing. Πάμε εδώ πέρα και ό,τι να είναι. Ούτσο άλλο και το premium team of the week pack. Χλωμό βλέπω να δίνει κάτι. Π.χ. ο Edward θα ήταν χρήσιμος στο RTG. Πάμε στα untradables. Rare Electrum Players Packs. Θέλουμε κανένα χρυσό τρελό walkout, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει promo νομίζω. Αυτή τη στιγμή έχουμε board. Τα προχωράμε τα boards. Ειδικά untradable boards δεν έχουν hype. Χραντέτσκι και τα λοιπά. Πάμε στο... Επίσης, Rare Electron Players Pack, το οποίο είναι untradeable και δεν θυμάμαι τα ποια ήταν τα υπόλοιπα από... Πάλι με Ball Fan είναι αυτός. Ναι, Libertadores. Anyway, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι από πίσω, ή ποτέ. Δεν ασχολούμε καν. Στο pay to win δεν μας ενδιαφέρει καν με τέτοιο balance που έχουμε. Τα Rare Mega Packs νομίζω είναι τα untradeable. Όχι, τα Mega Packs είναι untradeable. Τόλους, εδώ πέρα έχουμε tradable pack. Tradable non-boards, καλά πήγε αυτό.
Εντάξει. Οκ, δεν ασχολούμαστε καν. Φεύγουν όπως είναι όλοι τους. Πάμε στα Mega Packs που είναι Antre από τα Rivals. Πιστεύω το μόνο pack ρεαλιστικά που έχει hype εδώ είναι το Premium Team of the Week pack. Έχουμε Board, Untradeable, χρυσό. Δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Μόνο Mendy είναι καλό pool. Πάλι αυτούς κατεστραμμένους. Η κάρτη. Πίστευτο, με κυνηγάει ακόμα και εδώ. Mega pack νούμερο 2. Και μετά πάμε στα δύο τελευταία Tradeable packs. Αν και δεν θα είναι και πάρα πολύ hype. Τίποτε. Board σας είπα. Μόνο Mendy βοηθάει εδώ. Ποιος είναι το board? Ο Tadic. Μάλιστα. Και ένα πακέτο με contracts. Rare gold pack. Το χειρότερο pack από αυτά που έχει μείνει. Είναι board, είναι χρυσό, δεν έχει νόημα καν... Στο pay to win ειδικά δεν έχει νόημα να βλέπουμε τα boards πλέον. Bergwijn τίποτα. Φύγανε όλοι αυτοί. Πάμε στο rare mega pack. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να δούμε ένα walkout σε αυτό το pack opening. Σε μια decent θα πω εγώ team of the week. Δηλαδή είδαμε και κακά player picks τόση ώρα. Όχι, δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε καθόλου τύχη στα χρυσά packs, ούτε ένα walkout μέχρι τώρα. Άλλαν δεν μας ενδιαφέρει. Πάλι ο Bergwijn μάλιστα. Πάμε και στο Premium Team of the Week pack, τουλάχιστον να δούμε από εδώ πέρα ένα walkout. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, για βάμος. Αν δεν δούμε και εδώ πέρα walkout, πάμε για μαγικό κουβά. Είμαι στα όρια να μην το ανεβάσω αυτό το βίντεο, αν ξέρετε. Παναγίτσα μου. Ας φύγει το 2020 γιατί δεν. Πες να είναι και από τα χειρότερα rewards που έχω ανοίξει ever στο FIFA 21 και γενικότερα σε όλα τα FIFA. Εδώ μιλάμε και μη χειρότερα. Τι θα τους κάνω, τους κάνω quicksell. Τους στέλνω στο club. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να πω δύο πραγματάκια. Επειδή τελειώνει και ο χρόνος και θα περιμένετε λογικά και βίντεο με ανασκόπηση του FIFA 20. Θα ανεβεί αυτό το βίντεο απλά. Μπορεί να ανεβεί κατά τις 3-4 Ιανουαρίου γιατί δεν έχω βρει το χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ και νομίζω δεν έχω κατεβασμένο και το FIFA 20 στο Next Gen. Οπότε θα πρέπει να κάτσω να το κατεβάσω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο που θέλω να πω είναι ότι πλησιάζει η πρωτοχρονιά, θα αλλάξει επιτέλους ο χρόνος, θα φύγει αυτό το κατεστραμμένο 2020. Ελπίζουμε το 2021 να είναι καλύτερο. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ μέσα από αυτό το βίντεο καλή πρωτοχρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υγεία και να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, γιατί όλη αυτή η κατάσταση μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Να είστε κοντά με τις οικογένειές σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα την αλλαγή του χρόνου. Εμείς θα τα πούμε βασικά του χρόνου, ξέρω κακό αστείο, το 2021. Και μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.